κυρία, ένα λεπτό να κρύβει. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για την ανθρωποκτονία σε βάρος του 49χρονου συγκρατουμένου του και για παράβαση του νόμου περί όπλων άσκησε ο εισαγγελέας Χανίων στον 43χρονο Γεωργιανό δράστη της φωνικής συμπλοκής το απόγευμα του Σαββάτου στη δεύτερη πτέρυγα του καταστήματος κράτησης Κρήτη 1 στην Αγιά. Στις 11.30 το πρωί πέρασε το κατόφλι των ανακριτικών αρχών ζητώντας προθεσμία για να απολογηθεί. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην έρευνα για τα κίνητρα που όπλησαν το χέρι του 43χρονου. Σε 2 χρόνια είχε το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης στο Συμβούλιο Εφετών, αφού θα συμπλήρωνε 15 χρόνια φυλάκησης για τη δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου. Στο διάστημα παραμονής του, στο κατάστημα κράτησης των Χανίων, δεν είχε δώσει δικαιώματα. Υπηρεσιακά ήταν normal. Ένας κρατούμενος ο οποίος δεν ενοχλούσε. Οι αρχές εξετάζουν τις διασυνδέσεις του 43χρονου μέσα από τη φυλακή, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο να έλαβε εντολή για τη δολοφονία του 49χρονου ομοεθνούς του. Θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο έγινε το έγκλημα, ποιος ήταν ο ρόλος, ποιος έχει δώσει την εντολή, τι κρύβεται από πίσω. Η υπόθεση είναι στην προανάκριση. Επειδή δουλεύω στη φυλακή 25 χρόνια, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Οι δύο αλλοδαποί συνεπλάκησαν στο διάδρομο της πτέρυγας με τις κινήσεις τους να έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας της φυλακής. Όμως ο δράστης επιτέθηκε στο θύμα μέσα στο κελί, γνωρίζοντας πως είναι το μοναδικό σημείο που δεν παρακολουθείται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για επάρκεια στην ασφάλεια και άμεσα αντανακλαστικά των σοφρονιστικών υπαλλήλων, έκανε λόγο ο διευθυντής της φυλακής Γιώργος Κονταξάκης. Η συνεργασία των σοφρονιστικών υπαλλήλων της εξωτερικής φρουράς, της αστυνομίας, της ειδικής δυνάμεις αστυνομίας ολοκλήρωσαν μια πολύ παράξενη και ιδιόμορφη περίπτωση που αυτή ήταν η δολοφονία. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όχι μόνο βρέθηκε αυτός που έκανε αυτό το στιγερό έγκλημα, αλλά βρεθήκανε και τα πιστήρια. Το θύμα εξέτει ποινή φυλάκισης για ληστεία και είναι άγνωστο αν είχε λόγους προστριβών με το δράστη. Ο 43χρονος Γεωργιανός, καταδικασμένος σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, είχε περάσει επίσης από τις φυλακές Κορυδαλλού, Κέρκυρας και Δομοκού πριν καταλήξει στην Αγιά Χανίων.